κομμουνιστική αριστερά έχει μια αντίληψη η οποία είναι κατανόητη. Δηλαδή αυτοί θέλουν να ρίχνουν μπαζούκα και όρμου και άλλοι να του ρίχνουν αγκαλίτσε και φυλάκια. Δεν γίνεται έτσι. Όταν ξεκίνησα να γράφω τον δεύτερο τόμο, έπρεπε να απαντήσω στο ερώτημα, γιατί ξέρετε κάθε βιβλίο έχει το γενεσιουργό ερώτημα. Για ποιο λόγο επέλεξε τον φίλο πόλεμο Ζαχαριάδης. Άλλη επεξεργασμένη θεωρία μετάβασης στον σοσιαλισμό δεν υπήρχε. Το πρότυπο ήταν το μπολσεβίκικο μοντέλο. Ποιο ήταν αυτό το μπολσεβίκικο μοντέλο, για να το καταλάβουμε. Ένοπλα τμήματα εργατών και στρατιωτών καταλαμβάνουν επίκαιρα σημεία και καταλύουν τις αρχές, παίρνουν την εξουσία. Ήταν το μπολσεβίκικο, η μπολσεβίκικη επανάσταση αφετηριακά ήταν πραξικόπημα. Στην Πετρούπολη συμμετείχαν 40.000 εργαζόμενοι, εργάτες και οπλισμένοι στρατιώτες και στην Μόσχα γύρω στις 20-25.000 μερικές μέρες μετά. Δηλαδή σε έναν πληθυσμό 175 εκατομμυρίων έγραψε την ιστορία 70.000 άνθρωποι. Αυτό ήταν το μοντέλο. Στην Ελλάδα ο Σιάντος το 1944 εκτίμησε σωστά το συγχυτισμό των δυνάμεων. Ήταν 5.000 Βρετανοί διασκορισμένοι σε όλη τη χώρα. Δεν πίστευε ο Σιάντος και η ηγεσία του ΚΚΕ ότι η ορεινή ταξιαρχία θα άντυχε και ούτε πίστευε ότι ο μεσούντος του Παγκοσμίου Πολέμου θα έφερνε 40.000 Βρετανούς από την Ιταλία ο Τσόρτσιλ. Μιλάμε για 40. 60 λέει. Δεν είπα, αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν. Το ψάξα ειδικά τον αριθμό αυτών, το 80 ή το 60 που λένε δεν υπάρχει. Πρόσθεσα τα συντάγματα ταξιαρχία και μπεραρχία, βαριά 40.000 βγαίνουν. Για του Βρετανού λέμε έτσι. Βαριά 40.000. Λοιπόν. Είναι άλλο θέμα τα Δεκεμβριανά. Τώρα σα λέω για την ανάλυση του συσχετισμού δυνάμεων που κάναμε. Συνεπώ, όταν ο Ζαχαριάδης κάνει αυτή την επιλογή του. Λέμε την επιλογή του ενόπλου αγώνα, ουσιαστικά μπαίνει σε ένα μονόδρομο. Και σε αυτό το μονόδρομο μέσα είναι και η συνειδητή επιλογή της αποχής από τις εκλογές. Ο Ζαχαριάδης, μονολυθικός, σταλινικός, κάτω από διευκρίνησες κομματικές διαδικασίες, και όποιος έχει κάποιο άλλο στοιχείο μπορεί να το πει, πήρε την απόφαση για προσφυγή στον εμφύλιο πόλεμο. Μελέτησε την πορεία του Ελλάς, μελέτησε την πορεία των Δεκεμβριανών και πήρε τις εξής αποφάσεις. Πρώτον, δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσει εμφύλιο πόλεμο εάν δεν είχε την σύμφωνη γνώμη των Σοβιετικών που σήμαινε και βοήθεια. Γι' αυτό πήγε, συναντήθηκε την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου με τον Στάλιν, ο οποίος τον έστειλε στον υπεργολάβο τον Τίτο να οργανώσουν μαζί την αποστολή της βοήθειας. Γι' αυτό το πράγμα υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση από τη μόνιμη αντιπροσωπεία που έστειλε το ΚΚΕ στο Βελιγράδι, υψηλότατου επίπεδου, να επιβλέπει την οργάνωση της βοήθειας από τον Τίτο προς το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος. Η δεύτερη απόφαση που είχε πει ο Ζαχαριάδης δεν τον ενδιέφεραν οι αξιωματικοί του Ελλάς. Και είχε και μία απέχθεια, μία αποστροφή προς τους αξιωματικούς του Ελλάς που προερχόταν από τις τάξεις του Εθνικού Στρατού, το οποίο το θεωρούσε αστικό στρατό με αστική νοοτροπία. Ο Ζαχαριάδης είχε το πρότυπο, είχε τον κόκκινο στρατό με τους πολιτικούς καθοδηγητές, ένα στρατό του ΚΚΕ, όπως πολύ εύστοχα τον είπε ο Μαρεντζίδης, ένα στρατό ο οποίος θα είχε ένα καθετοποιημένο σώμα τους πολιτικούς επιτρόπους που θα μεταβίβαζαν τις αποφάσεις του κόμματος στις μονάδες. Το επιχείρημα το οποίο έχει αναπτυχθεί από τους υπέρμαχους της θεωρίας ότι άφησε να πάνε οι αξιωματικοί στη φυλακή. Άρα είχε κάνει την επιλογή της ειρηνικής λύσης. Δεν στέκει, γιατί ο Ζαχαριάδης δεν τους ήθελε, τους άφησε να πάνε στην εξορία. Δεν τον ενδιέφεραν. Έφτιαξε το δικό του στρατό. Και αυτόν τον στρατό τον εξόπλισε ο Τίτο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1946. 28 Οκτωβρίου γίνεται ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος με 18.000, εκείνη που το ήταν γύρω στις 8.000 μαχητές τον Οκτώβριο, γίνονται 18 με 20 τον Απρίλιο και έχουν μια παρατακτή συμπαγή δύναμη 20.000, όταν η αντίστοιχη δύναμη του Εθνικού Στρατού εκείνη την εποχή ήταν 25.000. Μπορεί ο Εθνικός Στρατός να είχε 120.000 στρατό εκείνη την εποχή, αλλά έπρεπε να φυλούν κεντρικά σημεία, γέφυρες από εδώ, από εκεί,
διοικητικές υπηρεσίες, η παρατακτή δύναμη ήταν του Εθνικού Στρατού ήταν 25.000. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύουν ότι το 1947 ήταν μια κομβική χρονιά για να μπορέσει να επιτελέσει τους στόχους του το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδος. Εκπονείται το σχέδιο Λίμνες. Το σχέδιο Λίμνες ξεκίνησε να συλλαμβάνεται στη Ιουγκοσλαβία τον Απρίλιο του 1947. Υπάρχουν τεκμήρια αυτά από τα αρχεία που έβγαλε ο Φίλιπ Βασιλείου. Και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι και δημοσιεύθηκε στην Τρίτη Ολομέλεια το Σεπτέμβριο του 1947. Το σχέδιο Λίμνες προέβλεπε κατάληψη της Βορείου Ελλάδος και στρατολόγηση 50.000 μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού. Ο στρατηγικός στόχος του ΚΚΕ στο γενικευμένο εμφύλιο πόλεμο σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να ήταν η πλήρης επικράτηση. Αυτό το παιχνίδι χάθηκε στα Δεκεμβριανά. Στα Δεκεμβριανά όλη η Ελλάδα αμοκρατείτο και υπήρχε η νησίδα του Λεκανοπεδίου για Αθήνα. Στον εμφύλιο πόλεμο, στο γενικευμένο εμφύλιο πόλεμο 47, τέτοια δυνατότητα δεν είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συνεπώς, τι επεδίωκε να καταφέρει ένα συντριπτικό χτύπημα στην κυβέρνηση των Αθηνών, ώστε να την αναγκάσει σε συμβιβασμό ή εάν δεν το πετύχει αυτό, να γίνει εδαφικός διαχωρισμός. Πού κόλλησε? Πρώτον, ότι ο ελληνικός λαός δεν ήθελε τον κομμουνισμό, απλό. Αυτό είναι κάτι που μας διαφεύγει. Όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Δημοκρατικό Στρατός καταλάμβανε πόλεις, αντιμετωπιζόταν σαν επιδρομέας, όχι σαν απελευθερωτής. Αυτό διαβάζω και δεν το βλέπω πουθενά. Σε όσες πόλεις πήγαινε, ο κόσμος κρυβόταν στα υπόγεια, στα καταφύγια, έκλεινε τις πόρτες, δεν έβγαινε να τον υποδεχτεί με σημαίες και με φλάβουρα. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος σε καμία μα σε καμία χρονική στιγμή δεν είχε παραταχθεί δύναμη πάνω από 25.000. Δηλαδή στα ντουζένια του, στο maximum το 1948, το καλοκαίρι του 1948 ήταν 25.000. Γιατί το λέω αυτό? Διότι σε σταθερή βάση είχε 8 με 12.000 Σλαβομακεδόνες. Όταν μπει 8 με 12.000 στους 100, το ποσοστό χάνεται. Όταν μπει 8 με 12.000 στους 25, το ποσοστό αλλάζει. Και όταν το 1949 ο Δημοκρατικός Στρατός είχε 18.000 Σλαβομακεδόνες, είναι 12, πάλι αλλάζει το ποσοστό. Συνεπώς, έχουμε ένα τέτοιο πολιτικό, γενικό πολιτικό κλίμα, το οποίο δεν μπορούσε να επιφέρει την ευόδοση των στόχων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος.